Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@piradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, η θυσία του αδελφού, το βιβλίο που θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5, μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας έως τότε. Είχαμε αφήσει στη μέση τον βίο της Αγίας Μαρίας Σκοπτσόβα, γραμμένο από τον Ορθόδοξο συγγραφέα Τζιμ Φόρεστ. Η Αγία Μαρία λοιπόν τρεφόταν από τους μακαρισμούς στην επί του όρους ομιλία. «Δεν γνωρίζουμε μόνο τους μακαρισμούς», έλεγε, «αλλά αυτή την ώρα, αυτό το λεπτό, παρότι είμαστε περικυκλωμένοι από έναν απελπιστικά ζωφώδη κόσμο, γευόμαστε ήδη τη μακαριότητα που υπόσχονται». Η Αγία Μαρία γεννήθηκε το 1891 και πέθανε το 1945, θυμίζομαι. Επέμενε ότι δεν υπήρχε κάποια δική της αρετή στην οποία οφείλονταν οι δραστηριότητες της. «Δεν υπάρχει δυσκολία εφόσον όλη η ανακούφιση έρχεται σε μένα και με αναζωογονεί. Ο Θεός μου έχει δώσει μια συμπονετική φύση. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζω». Εθελοντές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και το 1937 ήρθε για βοήθεια μια μοναχή, η Ευδοκία Μεστσεράκοβα. Λίγο μετά, στην κοινότητα προσθέθηκε και η μητέρα Βλαντίνα Ομπελάνσκαγια. Επίσης ήταν εκεί και ο πατέρας Λεύ Ζηλέ, χάρη στον οποίο γίνονταν συχνές θείες λειτουργίες. Ο πατήρ Λεύ κατοικούσε σε ένα εξωτερικό κτίριο κοντά στο Στάβλο μέχρι την αναχώρησή του για το Λονδίνο το 1938. Η ζωή της στην κοινότητα δεν ήταν εύκολη. Υπήρχαν συγκρουόμενες απόψεις για τη σημασία της λειτουργικής ζωής, οι οποίες έφεραν εντάσεις στην αδελφότητα. Η Αγία Μαρία ήταν αυτή που απουσίαζε πιο συχνά ή που θα έφευγε πιο γρήγορα από όλους ή που θα έφτανε αργοπορημένη εξαιτίας των πιεστικών αναγκών της φιλοξενίας. «Ευλάβεια, ευλάβεια», έγραψε στο ημερολογιό της, «αλλά πού είναι η αγάπη που μετακινεί τα όρη». Η μητέρα Ευδοκία είχε ξεκινήσει τη μοναχική της ζωή με προσδοκίες για μια πιο παραδοσιακή ζωή και δεν είχε ταπεραμέντο για πειραματισμούς όπως η μητέρα Μαρία. Καθώς η κοινότητα δεν είχε ηγουμένη, δεν υπήρχε κανείς να διαιτητεύσει ανάμεσα στα δύο. Για τη μητέρα Ευδοκία, παρόλο που πάντοτε θαύμαζε την αντοχή και το προφητικό πάθος της μητέρας Μαρίας, το σπίτι της οδού Λουρμέλ παρά ήταν μια εκκλησιαστική βοημία. Η άποψη της Αγίας Μαρίας ήταν ότι η λειτουργία πρέπει να μεταφράζεται σε ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε ο Χριστός στη γη και που μας έδωσε τη λειτουργία. Το 1938 η μητέρα Ευδοκία και η μητέρα Βλαντίνα έφυγαν και ίδρυσαν ένα πολύ πιο παραδοσιακό μοναστήρι στο Μουασενέ-Λεγκράντ. Η μητέρα Μαρία παρέμεινε στο πείραμά της. «Στο παρελθόν», έλεγε, «η θρησκευτική ελευθερία πατάχθηκε από δυνάμεις ξένες προς το χριστιανισμό. Μπορούμε να πούμε πως στη Ρωσία οποιοδήποτε καθεστώς θα κτίσει στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν αντίδραση στη θρησκευτική ελευθερία». Θεωρούσε την εξορία στη Δύση σαν μια θεόσταλτη ευκαιρία να ανανεωθεί η Εκκλησία με τρόπους που στην πατρίδα της θα είχαν κατασταλεί. «Τι υποχρεώσεις προκύπτουν από το δώρο της ελευθερίας το οποίο μας έχει δοθεί στην εξορία? Δεν μπορεί κανείς να μας καταδιώξει. Μπορούμε να γράφουμε, να μιλάμε, να εργαζόμαστε, να ανοίγουμε σχολιά. Την ίδια ώρα έχουμε απελευθερωθεί από τις αρχαίες παραδόσεις. Δεν έχουμε τεράστιους καθεδρικούς ναούς, διαμαντοστόλιστα Ευαγγέλια, μοναστηριακούς τείχους. Έχουμε χάσει το περιβάλλον μας. Είναι αυτό τυχαίο?
είναι κάποια αναποδιά της τύχης. Στα πλαίσια της πνευματικής ζωής δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ούτε τυχερές και άτυχες εποχές. Υπάρχουν μάλλον σημεία τα οποία οφείλουμε να κατανοήσουμε και μονοπάτια τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι μεγάλη η κλίση μας, καθώς καλούμαστε στην ελευθερία. Για εκείνην η εξορία ήταν μια ευκαιρία να απελευθερωθεί το αληθινό και το αυθεντικό από τις στρώσεις της διακόσμησης και της σκόνης τα οποία είχαν κρύψει το Χριστό. Ήταν παρόμοια με την ευκαιρία που δόθηκε στους πρώτους χριστιανούς. Πρωταρχική σημασία είναι να μην επιτρέψουμε οποιουσδήποτε κανόνες ή έθιμα ή παραδόσεις ή αισθητικές αντιλήψεις ή ακόμη και οποιαδήποτε ευλάβεια να επισκιάσουν το Χριστό. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε κατά καιρούς την έκαναν να αισθάνεται μια τρομακτική μοναξιά. «Με πιάνει μεγάλη κατάθλιψη», ομολόγησε. «Θα μπορούσα να παραιτηθώ μονάχα αν πειθόμουν ότι μάχομαι για μια αλήθεια που είναι σχετική». Αυτό που την κράταγε ήταν βασικά εκείνη που υπηρετούσε, που ήταν άνθρωποι χτυπημένοι από τη μοίρα, απελπισμένοι, ανάπηροι, αλκοολικοί, άρρωστοι, επιζώντες από διάφορες τραγωδίες. Αλλά δεν ανταποκρίνονταν όλοι στην εμπιστοσύνη της με εμπιστοσύνη. Συχνά γίνονταν κλοπές. Σε μια περίσταση ένας φιλοξενούμενος έκλεψε 25 φράγκα. Όλοι μάντεψαν ποιος ήταν, μια ναρκωμανής. Αλλά η μητέρα Μαρία δεν δέχτηκε να την ενοχοποιήσουν. Αντί γι' αυτό ανακοίνωσε στο βραδινό τραπέζι ότι δεν κλάπηκαν τα χρήματα, αλλά είχαν τοποθετηθεί σε λάθος μεριά και τα είχε βρει. «Είδατε πόσο επικίνδυνο είναι να εκφέρετε κατηγορίες», είπε. Το κορίτσι που είχε κλέψει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν αρκεί να δίνει κανείς», έλεγε η μητέρα Μαρία, «πρέπει να έχουμε και μια δοτική καρδιά». Όταν γινόντουσαν λάθη, αν κάποιοι άνθρωποι πρόδιδαν την εμπιστοσύνη κάποιου, η θεραπεία δεν ήταν να σταματήσει να δίνει κανείς. «Οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη», έλεγε, «είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα». Η Αγία Μαρία και οι συνεργάτες της δεν άνοιγαν μόνο την πόρτα σε αυτούς που τη χτυπούσαν για βοήθεια, αλλά έψαχναν από μόνοι τους να βρουν άστεγους. Ένα από τα μέρη που μπορούσε να τους βρει κανείς ήταν σε ένα καφέ στο Λεάλ που παρέμενε ανοιχτό όλη νύχτα. Εκεί σύχναζαν όσοι δεν είχαν που αλλού να πάνε και κάθονταν όσο ήθελαν, πληρώνοντας μόνο την τιμή για ένα ποτήρι κρασί. Φρόντιζαν και τα παιδιά ανοίγοντας σχολιά σε αρκετές συνοικίες. Ευτυχώς για την κοινότητα είχαν ένα συνετό οικονομικό διαχειριστή, τον Φέντορ Πιανόφ, ο οποίος παλιότερα ήταν γενικός γραμματέας του Ρωσικού Μαθητικού Χριστιανικού Κινήματος. Αυτός επενέβαινε κάποιες φορές όταν άνθρωποι εμπιστοσύνης παραβίαζαν συστηματικά την εμπιστοσύνη που τους έδειχναν. Η Αγία Μαρία ασχολήθηκε και με τους Ρώσους πρόσφυγες που τους είχαν χαρακτηρίσει σαν παράφρονες. Άρχισε να τους επισκέπτεται στα ψυχιατρία και διαπίστωσε ότι σε κάθε ίδρυμα ένα 5 με 10% των Ρώσων ασθενών ήταν μεσόαστας φρένας και χάρη στην παρέμβασή της τους άφηναν ελεύθερους. Αυτό που αρχικά είχε γίνει η αιτία να τους κλείσουν μέσα ήταν πολιτιστικές παρανοήσεις και έλλειψη συνεννόησης στην ξένη γλώσσα. Αφού έκανε μια έρευνα για τις ανάγκες των φτωχών Ρώσων που έπασχαν από φυματίωση, το 1935 ανοίχτηκε ένα σανατόριο στο Νουαζί Λε Γκραντ. Εκεί μετέτρεψαν έναν ορνηθώνα σε εκκλησία. Οι προσπάθειές της ευαισθητοποίησαν τους Γάλλους, με αποτέλεσμα και άλλα γαλλικά σανατόρια να ανοίξουν τις πόρτες τους σε Ρώσους πρόσφυγες. Το σπίτι στο Νουαζί δεν ήταν αναγκαίο για τους ασθενείς πλέον και έτσι μετατράπηκε σε γυροκομείο. Σε αυτό το σπίτι κοιμήθηκε η μητέρα της Αγίας Μαρίας, η Σοφία, το 1962 σε ηλικία 100 ετών. Ένα άλλο ορόσημο αποτέλεσε η ίδρυση το Σεπτέμβριο του 1935 της Ορθόδοξης Δράσης, ένα όνομα που το πρότεινε ο φίλος της, ο φιλόσοφος Νίκολας Μπερντιάγεφ. Εκτός από την Αγία Μαρία και τον Μπερντιάγεφ, συμμετείχαν σαν συνιδρυτές και ο πατήρ Σεργέη Μπουρκάκοφ, ο ιστορικός Γεώργη Φεντόροφ, ο λογοτέχνης Λόγιος Κωνσταντίν Μοχούλσκι και ο παλέμαχος συνεργάτης της Φέντορ Πιανόφ. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος ήταν επίτιμος πρόεδρος και προείδρευε η Αγία Μαρία.
καθώς λάμβαναν οικονομική ενίσχυση από υποστηρικτές μέσα στη Γαλλία αλλά και από άλλα μέρη της Ευρώπης και της Αμερικής, κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν και άλλα σχέδια, ξενώνες, σχολεία, κατασκηνώσεις, νοσοκομιακή περίθαλψη, βοήθεια στους άνεργους και στους ηλικιωμένους και εκδόσεις βιβλίων και φυλαδίων. Αυτό που απασχολούσε την Αγία Μαρία περισσότερο ήταν να μην χαθεί καθόλου ο προσωπικός χαρακτήρας και το αίσθημα αλληλεγγύης καθώς επεκτείνονταν οι δραστηριότητες. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε πρωτοβουλία μας θα είναι το κοινό έργο όλων αυτών που το έχουν ανάγκη και όχι απλά κάποια φιλανθρωπική οργάνωση όπου κάποιοι επιτελούν φιλανθρωπικές πράξεις και λογοδοτούν γι' αυτό στους ανωτέρους τους, ενώ άλλοι δέχονται τη φιλανθρωπία, αφήνουν την ουρά για τον επόμενο και εξαφανίζονται. Πρέπει να καλλιεργήσουμε μια οργάνωση κοινοβιακή παρά να δημιουργήσουμε κάτι που θα λειτουργεί μηχανικά. Η έννοια του Σόμπορνοστ, της αλλήλων κοινωνίας μας, δεσμεύει εμάς σε αυτό. Συγχρόνως δεσμευόμαστε στην αρχή του προσώπου, με την έννοια ότι απολύτως κανείς δεν μπορεί να καταντήσει για μας μια σκέτη ρουτίνα και ο ρόλος του να είναι να γεμίζει τους στατιστικούς πίνακες. Θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε ούτε ένα κομμάτι ψωμί χωρίς να νιώθουμε τον αποδέκτη σαν ένα σημαίνον πρόσωπο για μας. Ήταν βέβαιοι ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος για τον ουρανό από το να συμμετέχει κανείς στην ευσπλαχνία του Θεού. Ο δρόμος για το Θεό περνάει μέσα από την αγάπη των ανθρώπων. Στην κρίση δεν θα ερωτηθώ αν εκπλήρωνα τις ασκητικές μου προσπάθειες με επιτυχία ή πόσες μετάνοιες και κομποσκήνια έκανα, αλλά θα ερωτηθώ αν τάισα τους πεινασμένους, αν έντυσα τους γυμνούς, αν επισκέφθηκα τους άρρωστους και τους φυλακισμένους. Αυτά θα ερωτηθώ. Για κάθε φτωχό, πεινασμένο και φυλακισμένο ο Σωτήρας λέει «εγώ». Εγώ ήμουν πεινασμένος και διψασμένος, εγώ ήμουν άρρωστος και στη φυλακή. Ας σκεφτούμε ότι τοποθετεί τον εαυτό του στην ίδια μοίρα με αυτούς και με όποιον έχει ανάγκη. Πάντοτε το γνώριζα αυτό, αλλά τώρα κατά κάποιον τρόπο έχει διεισδύσει μέσα στα τρεις βαθά μου και με γεμίζει δέος. Οι Ρώσοι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στις θεωρίες, αλλά για την Αγία Μαρία η θεωρία πάντα έρχεται δεύτερη σε σχέση με την πράξη. Δεν συγκεντρωθήκαμε εδώ για τη θεωρητική μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, έγραφε το 1939, αλλά για να συνδέσουμε την κοινωνική μας σκέψη και τον προβληματισμό όσο πιο στενά γίνεται με τη ζωή και την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάμε από τη δουλειά που κάνουμε και αναζητούμε την όσο το δυνατόν πιο πλήρη θεολογική της έκφραση. Έδινε όμως και σημασία στη θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων της πίστεως. Τα απογεύματα της Κυριακής ήταν τις περισσότερες φορές αφιερωμένα σε διαλέξεις και συζητήσεις. Ο Μπερντιάγεφ, ο Μπουλκάκοφ και ο Φεντότοφ ήταν συχνά ομιλητές. Γίνονταν επίσης μαθήματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και μαθήματα της θρησκευτικής και φιλοσοφικής ακαδημίας, την οποία είχε ιδρύσει ο Μπερντιάγεφ. Πολλοί ήταν αυτοί που εκτιμούσαν το έργο της μητέρας Μαρίας, αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που σκανδαλίζονταν από αυτή την ασουλούποτη μοναχή, που ήταν τόσο αδιάλακτη όσον αφορά το καθήκον της φιλοξενίας, που μπορούσε να εγκαταλείψει τη Θεία Λειτουργία για να απαντήσει στο κουδούνι της πόρτας. «Για τους εκκλησιαστικούς κύκλους παρά είμαστε αριστεροί», παρατηρούσε η μητέρα Μαρία, «ενώ για τους αριστερούς παρά είμαστε θρησκευόμενοι». Για τους αριστερούς δεν υπήρχε νόημα να ασχολείται κανείς με ατομικές περιπτώσεις και ακόμα λιγότερο νόημα να ασχολείται κάποιος με την προσευχή.
οι αγώνες κατά αυτούς θα έπρεπε να αφιερώνονται ολοκληρωτικά στο να επιτευχθεί μια ριζική κοινωνική αλλαγή. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του έργου της Αγίας υπήρχαν επίσης και εκείνοι που δεν κατανοούσαν το νόημα της μοναχικής της κλίσης, ανάμεσά τους και ο Μπερδιάγεφ, κάτι το οποίο όμως για εκείνη αφορούσε τον πυρήνα της ύπαρξής της. «Χάρη στο ότι είμαι ντυμένη σαν μοναχή», έλεγε, «πολλά πράγματα είναι απλούστερα και πιο προσιτά». Τον Οκτώβριο του 1939 ο Μητροπολίτης Ευλόγιος έστειλε ένα νέο ιερέα στην οδό Λουρμέλ, τον πατέρα Δημήτρη Κλεπίνιν, ανακηρυγμένος και αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2004 μαζί με την Αγία Μαρία, τον γιο της Γιούρη και τον Ηλία Φονταμίνσκι, ένα στενό τους φίλο Εβραίο που ασπάστηκε την Ορθοδοξία και πέθανε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Τον πατέρα Δημήτρη Κλεπίνιν λοιπόν, ο οποίος τότε ήταν 35 χρονών. Ήταν πνευματικό τέκνο του πατρός Σεργέη Μπουλγάκοφ, τον οποίο είχε και σαν καθηγητή στη σχολή. Ήταν ένας άνθρωπος λιγόλογος και μετριόφρον και αποδείχθηκε πολύτιμος και γνήσιος συνεργάτης της Αγίας Μαρίας. Η τελευταία φάση της ζωής της Αγίας Μαρίας ήταν μια σειρά από πράξεις που συνδέονταν άμεσα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή στη Γαλλία. Θα μπορούσε να φύγει από το Παρίσι όταν οι Γερμανοί προέλαβαν προς την πόλη ή ακόμη και να εγκαταλείψει τη Γαλλία και να πάει στην Αμερική. Αποφάσισε να μην ενδώσει. «Αν οι Γερμανοί καταλάβουν το Παρίσι, θα μείνω εδώ με τις γιαγιές μου. Πού θα μπορούσα να τις στείλω?» Δεν έτρεφε αυταπάτες για την απειλή των Ναζί. Αντιπροσώπευε ένα νέο παγανισμό εντός εισαγωγικών, ο οποίος έφερνε μαζί του καταστροφές, αναταραχές, καταδιώξεις και πολέμους. Ήταν το κακό χωρίς μάσκα, ο μολύνων κάθε πηγάδι και πηγή. Η ονομαζόμενη κυρίαρχη φυλή καθοδηγείται από έναν παράφρονα, ο οποίος χρειάζεται ζουρλομανδία και να κλειστεί σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο ώστε τα θηριώδη ουρλιαχτά του να μην παρενοχλούν τον κόσμο, έλεγε η Αγία Μαρία. «Εισερχόμαστε στους έσχατους καιρούς», έγραψε. «Δεν το αισθάνεστε ότι το τέλος είναι εγγύς?» Ο θάνατος φαινόταν να κυβερνάει την κτήση. Εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή, γνωρίζω ότι οι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό που είναι το πιο σοβαρό, με την ίδια τη σοβαρότητα, με το θάνατο. «Γνωρίζω ότι χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι περιμένουν τη σειρά τους», έγραφε το Πάσχα του 1941. «Γνωρίζω ότι οι μάνες περιμένουν τον ταχυδρόμο και τρέμουν όταν ένα γράμμα αργήσει μια μέρα». Αλλά έβλεπε κάτι καλό από όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι το κάθε τι είναι στη θέση του. Ο καθένας οφείλει να διαλέξει. Δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό ή το υποκριτικό στην προσέγγιση του εχθρού. Το Παρίσι έπεσε στις 14 Ιουνίου. Μια εβδομάδα αργότερα η Γαλλία συνθηκολόγησε. Η ήττα έφερε μεγαλύτερη φτώχεια και πείνα για πολύ κόσμο. Οι τοπικές αρχές του Παρισιού ανακήρυξαν το κτίριο της οδού Λουρμέλ σαν σημείο διανομής τροφής. Εθελοντές πουλούσαν φαγητό σε τιμή κόστος, το οποίο το είχε αγοράσει η Αγία Μαρία το ίδιο το πρωί στην αγορά των Αλ. Το Παρίσι είχε μετατραπεί τώρα σε μια μεγάλη φυλακή. «Ακούγεται το ξερό κροτάλισμα του σίδερου, του ατσαλιού και του χαλκού», έγραφε. «Η τάξη είναι το παν». Οι Ρώσοι πρόσφυγες ήταν ένας από τους ιδιαίτερους στόχους των κατακτητών. Τον Ιούνιο του 1941 συνελήφθησαν χίλιοι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί στενοί φίλοι και συνεργάτες της μητέρας Μαρίας και του πατρός Δημήτρη. Σύντομα η Αγία οργάνωσε ένα σχέδιο βοήθειας προς τους κρατούμενους και τις οικογένειές τους. Νωρίς το 1942, καθώς πλησίαζε πλέον ο καιρός που θα έπρεπε να εγγραφούν, οι Εβραίοι άρχισαν να κτυπούν την πόρτα στην οδό Λουρμέλ, ρωτώντας τον πατέρα Δημήτρη αν θα μπορούσε να τους εκδώσει πιστοποιητικά βαπτίσεως. Εκείνος απαντούσε πάντοτε καταφατικά. Τα ονόματα των βαπτιστέντων εντός εισαγωγικών καταγράφονταν στα επίσημα κοιτάπια της ενορίας σε περίπτωση που θα γινόταν κάποιος έλεγχος από την Γεστάπο, πράγμα που όντως συνέβη. Ο πατήρ Δημήτρη ήταν πεπισμένος ότι και ο Χριστός θα έκανε το ίδιο αν βρισκόταν σε παρόμοια περίσταση.
όταν οι Ναζί εξέδωσαν ειδικές ταυτότητες για τους ρωσικής καταγωγής που διέμεναν στη Γαλλία και με ιδιαίτερη σημείωση στους Εβραίους, η μητέρα Μαρία και ο πατήρ Δημήτρη αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, ενώ προειδοποιήθηκαν ότι όσοι δεν δηλώνονται θα θεωρούνται πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή εχθροί, και θα τιμωρούνταν ανάλογα. Τον Μάιο του 1942 ήρθε εντολή από το Βερολίνο να φορούν οι Εβραίοι το κίτρινο αστέρι σε όλες τις υποκατοχήν χώρες. Αυτή η εντολή τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία τον Ιούνιο αυτού του έτους. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι οι χριστιανοί που έλεγαν ότι αυτός ο νόμος δεν αφορά τους χριστιανούς, επομένως δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Η Αγία Μαρία τους απαντούσε «Δεν υπάρχουν προβλήματα χριστιανικά και μη χριστιανικά». Δεν καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας πόλεμος ενάντια στο χριστιανισμό. Αν ήμασταν αληθινοί χριστιανοί θα φορούσαμε όλοι μας το αστέρι. Έχει φτάσει η εποχή των ομολογητών. Η ομολογία που είναι η πράξη της χριστιανικής ζωής, φίλοι ακροατές, όχι απλώς η παραδοχή ότι πιστεύουμε, αυτό θα ήταν μια πολύ εύκολη ομολογία και επομένως δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία. Η ομολογία η αληθινή είναι η πιστή τήρηση των εντολών του Χριστού και αυτό φαίνεται μέσα στη ζωή των ανθρώπων και έχει κόστος, όπως βλέπουμε εδώ πέρα για την Αγία Μαρία. Έγραψε ένα ποίημα για αυτό το αστέρι που αναγκάζονταν να φορέσουν οι Εβραίοι. «Δυο τρίγωνα, ένα αστέρι, το σύμβολο του προγόνου μας του Δαβίδ. Αυτό είναι ανάδειξη και όχι προσβολή, η σπουδαία οδός και όχι μισαρότητα. Για άλλη μια φορά εφτάσαμε στο πέρας. Για άλλη μια φορά ηχούν οι σάλπιγγες του τέλους και τη μοίρα ενός σπουδαίου έθνους διακηρύσει ο προφήτης. Πάλι σε καταδιώκουν, ο Ισραήλ. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για σένα η ανθρώπινη κακία, εσένα που έχεις ακούσει τη βροντί από το όρο Σινά». Τον Ιούνιο απαγόρευσαν στους Εβραίους την είσοδο σε όλους τους δημόσιους χώρους. Περιόρισαν τα ψώνια τους σε μια ώρα την ημέρα. Μετά από μια εβδομάδα συλλάβανε πολλές χιλιάδες, 12.884, εκ των οποίων τους 6.900, τα δύο τρίτα ήταν παιδιά, τους κλείσανε στο χειμερινό στάδιο ποδηλατοδρομίας, μόλις ένα χιλιόμετρο από την οδό Λουρμέλ. Εκεί τους κράτησαν για 5 ημέρες. Υπήρχε μόνο μια βρύση από την οποία μπορούσαν να πιούν νερό και 10 αποχωρητήρια. Από εκεί οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο Auschwitz μέσω του Ντρανσί. Μαρία αναλογιζόταν συχνά ότι η μοναχική της ενδυμασία ήταν θεόσταλτη για να τη βοηθάει στο έργο της. Τώρα της άνοιξε το δρόμο για να μπει στο στάδιο. Εκεί εργάστηκε για 3 μέρες, προσπαθώντας να ανακουφίσει τα παιδιά και τους γονείς τους, μοιράζοντας ό,τι τροφή μπορούσε να βάλει μέσα στο στάδιο, μπόρεσε ακόμη και να χώσει κάποια παιδάκια και τους γονείς τους με τη βοήθεια των σκουπιδιάριδων, τους κρύβανε μέσα στον σκουπιδοντενεκέ. Το σπίτι στην οδό Λουρμέλ ήταν κατάμεστο από κόσμο, πολλοί από τους οποίους ήταν Εβραίοι. «Είναι φοβερό», παρατηρήσει η Αγία Μαρία, «το πως οι Γερμανοί δεν έχουν μπουκάρει ακόμα». Τον ίδιο καιρό έλεγε πως αν κανείς ερχόταν ψάχνοντας για Εβραίους, θα του έδειχνε μια εικόνα της Παναγίας. Ο πατήρ Δημήτρη, η μητέρα Μαρία και οι συνεργάτες τους οργάνωσαν τρόπους διαφυγής από τη Λουρμέλ στο Λουαζί-λε-Γκραντ και από εκεί σε άλλους πιο ασφαλείς προορισμούς στον Ελεύθερο Νότο. Ήταν ένα πολύπλοκο και επικίνδυνο έργο. Μεταξύ των άλλων έπρεπε και να εξασφαλίσουν πλαστά έγγραφα. Ανάμεσα σε αυτούς που βοηθούσαν σε αυτό ήταν και ένας Ρώσος εχμάλωτος πολέμου που είχε δραπετεύσει, ο οποίος ένα καιρό δούλευε στην κουζίνα της Λουρμέλ. Από την άλλη μεριά, σαν ανταπόδομα, η τοπική ομάδα της Γαλλικής Αντίστασης τους βοηθούσε προμηθεύοντας τρόφιμα για αυτούς που η Αγία Μαρία αγωνιζόταν να ταΐσει.
Στις 8 Φεβρουαρίου του 1943, ενώ η μητέρα Μαρία βρισκόταν σε ταξίδι, οι Ναζί ασφαλίτες μπήκαν στη Λουρμέλ και βρήκαν ένα γράμμα στην τσέπη του γιού της Γιούρη, στο οποίο υπήρχε γραπτό αίτημα στον πατέρα Δημήτρη να παράσχει ένα πλαστό έγγραφο βαπτίσματος σε έναν Εβραίο. Ο Γιούρη εδώ και αρκετό καιρό είχε στρατευτεί στο έργο της μητέρας του. Τώρα λοιπόν τον συνέλαβαν και τον πήγαν στα γραφεία της Ορθόδοξης Δράσης. Σε λίγο κατέφτασε και η γιαγιά του η Σοφία, συντετριμένη για το γεγονός. Ο ανακριτής, ο Hans Hoffmann, ένας γκεσταπίτης που μιλούσε ρωσικά, την διέταξε να φέρει τον πατέρα Δημήτρη. Της είπε ότι αν φέρει τον πατέρα Δημήτρη θα αφήσει τον Γιούρη ελεύθερο. Της επέτρεψε να αγκαλιάσει τον εγγονό της και να του δώσει την ευχή της, κάνοντας το σημείο του σταυρού σε όλο του το σώμα. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδε σε αυτόν τον κόσμο. Την επομένη, ο πατήρ Δημήτρη ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε ένα παρεκκλήσι της Λουρμέλ, αφιερωμένο στον Άγιο Φίλιππο, έναν επίσκοπο που πλήρωσε με τη ζωή του επειδή κατήγγειλε τα εγκλήματα του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Δυναμωμένος από τη Θεία Κοινωνία, κίνησε για τα γραφεία της Γκεστάπο στην οδό Ντεσουσί. Τον ανέκριναν για 4 ώρες, στις οποίες τους μίλησε κατάματα για τα πιστεύω του. Έχει σωθεί ένα τμήμα του διαλόγου. Hoffmann, αν σε αφήσουμε ελεύθερο, θα μας δώσεις το λόγο σου να μην ξαναβοηθήσεις Εβραίο? Πατήρ Δημήτρη, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι τέτοιο. Είμαι χριστιανός και οφείλω να πράττω όπως πράττω. Ο Hoffmann τότε του ρίχνει ένα χαστούκι και του φωνάζει: «Λάτρη των Εβραίων, πώς τολμάς να μιλάς για αυτά τα γουρούνια σαν να είναι χριστιανικό καθήκον?» Ο πατήρ Δημήτρη, αφού ξαναβρήκε την ισορροπία του, κράτησε μπροστά του ένα σταυρό που είχε στα άμφια του. «Τον γνωρίζεις αυτόν τον Εβραίο?» τον ρωτάει και τρώει μια δυνατή που τον έριξε στο πάτωμα. Ο παπάς καταδίκασε τον εαυτό του, είπε αργότερα ο Hoffmann στη Σοφία Πιλένκο. Επιμένει πως αν τον αφήναμε ελεύθερο θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Την επόμενη μέρα, στις 10 Φεβρουαρίου, επέστρεψε η μητέρα Μαρία στο Παρίσι και συνελήφθηκε αυτή από τον Hoffmann, ο οποίος την πήγε πίσω στην οδό Λουρμέλ, όπου έψαξε το δωμάτιό της. Καλέσανε και μερικούς άλλους για ανάκριση. Η Ταμάρα, η σύζυγος του πατρός Δημήτρη, αισθανόμενη τον κίνδυνο και κατανοώντας ότι ήταν εντελώς ανίσχυρη να κάνει κάτι για να απελευθερώσει το σύζυγό της, εγκατέλειψε το Παρίσι μαζί με τα δυο τους παιδιά, το ένα 4 ετών και το άλλο 6 μηνών. Επιζήσανε και οι τρεις. Η μητέρα Μαρία συνελήφθη στην οδό Λουρμέλ μια βδομάδα αργότερα. Ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε τη μητέρα της. «Αγκαλιαστήκαμε», θυμάται η μάνα της. «Την ευλόγησα. Είχαμε ζήσει όλη μας τη ζωή μαζί σαν φίλες. Δεν είχαμε χωρίσει σχεδόν ποτέ. Με αποχαιρέτησε και μου είπε, όπως έκανε πάντοτε στις δύσκολες στιγμές, «Μάνα, να είσαι δυνατή». Η μητέρα Μαρία τοποθετήθηκε μαζί με άλλες 24 γυναίκες στο αρχηγείο της Γκεστάπο στο Παρίσι. Ο γιος της, ο πατέρας Δημήτρη και ο συνεργάτης της για πολλά χρόνια, ο Φέοντορ Πιανόφ, κρατούντος το ίδιο κτίριο. Ο Πιανόφ αργότερα διηγόταν τη σκηνή όπου ο πατήρ Δημήτρη με τα άμφια του σκισμένα εμπεζόταν σαν Εβραίος. Ένας SS άρχισε να τον σκοντάει και να τον βαράει, ενώ ο Γιούρη καθόταν εκεί κοντά και έκλαιγε. Ο πατήρ Δημήτρη τον παρηγορούσε λέγοντάς του ότι ο Χριστός υπέμεινε χειρότερους εμπεγμούς από αυτούς. Τον Απρίλιο οι φυλακισμένοι μεταφέρθηκαν στο Κομπιέν και εδώ η μητέρα Μαρία είχε την ευλογία να συναντήσει τον Γιούρη για μια τελευταία φορά. Ο νεαρός καρφάλωσε από ένα παράθυρο για να μπορέσει να πάει προς το μέρος της. Σε ένα γράμμα του που έστειλε στη Λουρμέλ έλεγε ότι η μητέρα του βρισκόταν σε εκπληκτική πνευματική κατάσταση και μου είπε ότι πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στη δυνατότητά της να αντέχει και γενικά να μην ανησυχώ για αυτήν. Κάθε μέρα ο πατήρ Δημήτρη και εγώ τη θυμόμαστε στην προσκομιδή.
τελούμε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνάμε καθημερινά. Είπε στη μητέρα του ότι η αγαπημένη του προσευχή είχε γίνει η προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», και ότι του παρήχε έναν τρόπο να παραμένει κοντά της, ό,τι και αν συνέβαινε. Μερικές ώρες μετά από αυτή τη συνάντηση, η μητέρα Μαρία μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Χάρη στην καθημερινή μας Θεία Λειτουργία, έγραφε ο Γιούρι σε ένα άλλο γράμμα του, «Η ζωή μας εδώ έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί και, για να πω την αλήθεια, ειλικρινά δεν έχω κανένα παράπονο. Ζούμε με αδελφική αγάπη. Ο Ντίμα, πατήρ Δημήτρη, και εγώ μιλήσαμε στον Ενικό σαν φίλη και με προετοιμάζει για την ιεροσύνη. Πρέπει να κατανοούμε το θέλημα του Θεού. Τελικά αυτό είναι που με ήλκυε όλη μου τη ζωή και εν τέλει ήταν το μόνο πράγμα που με ενδιέφερε. Παρόλο που το ενδιαφέρον μου αυτό πνιγόταν από την παρισινή ζωή και την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Λες και θα μπορούσε να υπάρχει κάτι καλύτερο». Σε ένα γράμμα που ο πατήρ Δημήτρη έστειλε στη γυναίκα του, έλεγε πως ο ναός τους ήταν πολύ καλός. Ήταν ένα δωμάτιο του στρατώνα που το είχαν μετατρέψει σε ναό. Κατόρθωσαν να το φτιάξουν ακόμη και τέμπλο και αναγνωστάριο. Οι τρεις άνδρες παρέμειναν όλοι μαζί στο Κομπιέν για ένα χρόνο. Χωρίς υπερβολή, έγραψε ο Πιανόφ, μετά την απελευθέρωσή του το 1945, μπορώ να πω ότι η χρονιά που περάσαμε με τον πατέρα Δημήτρη ήταν θεόσταλτη. Από την εμπειρία μου μαζί του έμαθα να κατανοώ πόσο τεράστια πνευματική, ψυχολογική και ηθική υποστήριξη μπορεί ένας άνθρωπος να δώσει στους άλλους σαν φίλος, σύντροφος και εξομολόγος. Στις 16 Δεκεμβρίου ο Γιούρι και ο πατέρας Δημήτρη απελάθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλτ. Μετά από μερικές εβδομάδες ακολούθησε και ο Πιανόφ. Τον Ιανουάριο του 1944 έστειλαν τον πατέρα Δημήτρη και τον Γιούρι, τους οποίους είχαν πλέον ξυρίσει και τους είχαν φορέσει ριγέ μπλούζες φυλακισμένων, σε άλλο στρατόπεδο 40 χιλιόμετρα μακριά, τον Ντόρα. Εκεί, σε υπόγειες βιομηχανίες, κατασκεύαζαν τμήματα για ρουκέτες. Μέσα σε 10 μέρες το σώμα του Γιούρι γέμισε φουσκάλες. Στις 6 Φεβρουαρίου τον απέστειλαν για θεραπεία, ένας εφημισμός για την καταδίκη σε θάνατο. 4 μέρες αργότερα ο πατέρας Δημήτρη πέθανε από πνευμονία πάνω σε ένα βρώμικο πάτωμα. Το σώμα του το έκαψαν στο κρεματόριο του Μπούχενβαλτ. Μέσα σε μια βαλίτσα με τα υπάρχοντα του Γιούρι που επιστράφηκε στη Λουρμέλ, ανακάλυψαν ένα τελευταίο γράμμα που είχε γράψει ο νέος στην Κομπιέν. «Αγαπητοί μου, ο Ντίμα, πατήρ Δημήτρη, σας ευλογεί, πολύ αγαπημένοι μου. Πρόκειται να πάμε στη Γερμανία με τον Ντίμα, τον πατέρα Αντρέη, ο οποίος και αυτός πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, και τον Ανατόλη Βισκόφσκι. Είμαι εντελώς ήρεμος, ίσως και κάπως περήφανος που πρόκειται να μοιραστώ τη μοίρα της μαμάς. Σας υπόσχομαι ότι θα υπομείνω τα πάντα με αξιοπρέπεια. Οτιδήποτε και να συμβεί, αργά ή γρήγορα θα είμαστε όλοι μαζί. Μπορώ να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν φοβάμαι τίποτα πια. Ζητώ όποιον πόνεσα με οποιοδήποτε τρόπο να με συγχωρέσει. Ο Χριστός μαζί σας».
Τη μητέρα Μαρία, εχμάλωτη νούμερο 19263, την έστειλαν με ένα σφραγισμένο φορτηγό μεταφοράς βοηδών από την Κομπιέν στο Ράβενσμπρουκ στη Γερμανία, όπου άντεξε για 2 χρόνια. Ένα κατόρθωμα που οφειλόταν μερικώς στη μακρά εμπειρία που είχε στην ασκητική ζωή. Την τοποθέτησαν στον μπλοκ 27 στο νοτιοδυτικό άκρο του μεγάλου στρατοπέδου. Κοντά σε αυτό ήταν το μπλοκ 31 γεμάτο από Ρώσους φυλακισμένους. Απέκτησε φιλικές σχέσεις με πολλούς από αυτούς. Επειδή δεν μπορούσε να αλληλογραφήσει με φίλους, δεν διασώθηκαν πολλά από τη ζωή της εκεί, αλλά έχουμε τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν μαζί της εκεί που επέζησαν. Ένας από αυτούς, η Σολάνζ Περισσόν, θυμάται. Ποτέ δεν ήταν κατηφής. Ποτέ. Ποτέ δεν παραπονιόταν. Ήταν γεμάτη καλή διάθεση, πραγματικά καλοδιάθετη. Είχαμε προσκλητήρια που κρατούσαν πάρα πολλή ώρα. Μας ξυπνούσαν στις 3 το πρωί και έπρεπε να στεκόμαστε έξω στο κρύο μέσα στη μέση του χειμώνα μέχρι να τους μετρήσουν όλους. Όλο αυτό το αντιμετώπιζε με ηρεμία και έλεγε «Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πέρασε άλλη μια μέρα και αύριο θα συμβούν ακριβώς τα ίδια. Αλλά μια ωραία μέρα θα έρθει η ώρα που όλα αυτά θα τελειώσουν». Είχε καλές σχέσεις με όλους. Ο οποιοδήποτε στο μπλοκ, όποιος και αν ήταν, τη γνώριζε σαν ίσως προς ίσον. Ήταν το είδος του ανθρώπου που δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους ανθρώπους αν κρατούσαν ακραίες πολιτικές θέσεις ή είχαν ριζικά διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις από εκείνην. Δεν άφηνε τίποτα δευτερευούς σημασίας να την εμποδίσει από την επαφή με τους ανθρώπους. Μια άλλη συγκρατούμενη, η Ροζάν Λασκρού, θυμάται. Ασκούσε τεράστια επιρροή σε όλους μας. Όποια και αν ήταν η εθνικότητά μας, η ηλικία, οι πολιτικές μας πεπιθήσεις, δεν είχε ουδεμία σημασία. Τη μητέρα Μαρία τη λάτρευαν όλοι. Οι νεότερες ωφελούνταν ιδιαίτερα από την έγνοια που είχε για αυτές. Μας έπαιρνε όλους μας κάτω από τα φτερά της. Είχαμε αποκοπεί από τις οικογένειές μας και κατά κάποιον τρόπο μας παρήχε μια οικογένεια. Σε κάποιες αναμνήσεις που έγραψε η Ζακλίν Περί τόνισε τη σημασία των συζητήσεων που έκανε η μητέρα Μαρία και τις ομάδες συζητήσεων που οργάνωνε. «Συνήθιζε να οργανώνει αληθινούς κύκλους συζητήσεων», λέει, «και είχα την καλή τύχη να συμμετέχω και εγώ. Ήταν μια όαση στο τέλος της ημέρας. Θα μας μιλούσε για το κοινωνικό της έργο, για το πώς αντιλαμβανόταν τη συμφιλίωση της Ορθόδοξης με την Καθολική Εκκλησία. Θα τη ρωτούσαμε για την ιστορία της Ρωσίας, για το μέλλον της, για τον κομμουνισμό, για τις συχνές της επαφές με νεαρές γυναίκες από το Σοβιετικό στρατό με τις οποίες της άρεσε να κάνει παρέα. Αυτές οι συζητήσεις, όποιο και να ήταν το θέμα τους, ήταν μια απόδραση από την κόλαση μέσα στην οποία ζούσαμε. Μας βοηθούσε να αποκαταστήσουμε το πεσμένο μας ηθικό. Μας ξανασυνέδεε με τη φλόγα της σκέψης, η οποία είχε σχεδόν σβήσει κάτω από το βαρύ φορτίο της φρίκης». Συχνά έγραφε η Περί θα μας απάγγελνε τμήματα από την Καινή Διαθήκη. Τα σχολιάζαμε και μετά τα σκεφτόμασταν. Συχνά ολοκληρώναμε με τον κανόνα της 7ης ώρας. Αυτό μας φαινόταν σαν παράδεισος. Παρ' όλα αυτά, όπως θυμάται μια άλλη εχμάλωτη, η Σοφία Νόσοβιτς, η μητέρα Μαρία ποτέ δεν έκανε κήρυγμα, αλλά μάλλον συζητούσε τη θρησκεία απλά με αυτούς που το αναζητούσαν, ακόμη και σαν εξάσκηση του νου τους, όχι μόνο όταν αυτό αποτελούσε καρδιακή επιταγή. Με κάθε αφορμή και με όποιον τρόπο μπορούσε, αγωνιζόταν να συντηρήσει τη φλόγα της ανθρωπιάς που δεν είχε σβήσει εντελώς ακόμη, οποιαδήποτε μορφή και αν έπαιρνε αυτή. Η ίδια πρώην κρατουμένη έγραφε ότι αυτό που παρήχε τη δύναμη στη μητέρα Μαρία να αντέχει τα βάσανα δεν ήταν η παθητικότητα, αλλά η ακεραιότητα και ο πλούτος της εσωτερικής της ζωής. Και όλα αυτά συνέβαιναν σε αυτό που η μητέρα Μαρία δεν το περιέγραψε σαν φυλακή, αλλά σαν την ίδια την κόλαση. Τίποτα λιγότερο. Ένας κτηνώδης τόπος μέσα στον οποίο η αχριότητα, η καταφρόνια και το μίσος ήταν κάτι το συνηθισμένο και όπου η πείνα, η αρρώστια και ο θάνατος ήταν καθημερινά γεγονότα. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, πολλοί προτιμούσαν σαν στρατηγική επιβίωσης να αναισθητοποιήσουν κάθε αίσθημα και να αποσυρθούν, ενώ άλλοι μέσα στην απελπισία τους προσδοκούσαν μονάχα το θάνατο. Είπα κάποτε στη μητέρα Μαρία, γράφει η Σοφία Νόσοβιτς, ότι είχα φτάσει στο σημείο να μην νιώθω απολύτως τίποτα.
δεν μπορούσα καν να σκεφτώ και το κάθε τι μέσα μου είχε πάψει να λειτουργεί. «Όχι, όχι», αντέδρασε η μητέρα Μαρία. «Ό,τι και να κάνεις, μη σταματήσεις να σκέφτεσαι. Όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με την αμφιφολία, κάνε το μυαλό σου να σκεφτεί με περισσότερη ευρύτητα και με μεγαλύτερο βάθος. Οδήγησέ το να υπερβεί τις γήινες καταστάσεις και περιορισμούς». Μια κρατουμένη θυμόταν πως η μητέρα Μαρία χρησιμοποίησε ακόμη και τις καμινάδες των κρεματορίων που δεν έπαβαν ούτε στιγμή να καπνίζουν, περισσότερο σαν φορέα της ελπίδας παρά σαν τη μόνη διέξοδο από το στρατόπεδο. «Μόνο εδώ, πάνω ακριβώς από τις καμινάδες, είναι βαριά τα κύματα του καπνού. Μόλις υψωθούν λίγο παραπάνω, μετατρέπονται σε φωτεινά σύννεφα και μετά διασκορπίζονται στον απέραντο ορίζοντα. Με τον ίδιο τρόπο οι ψυχές μας, όταν αποσπαστούν πλέον από αυτό τον αμαρτωλό κόσμο, πετούν με έναν απόκοσμο και άκοπο τρόπο προς την αιωνιότητα, όπου υπάρχει η αιώνια ζωή μέσα στη χαρά». Προβλέποντας ότι η δική της έξοδος από το στρατόπεδο μάλλον θα ήταν μέσα από τις καμινάδες των κρεματορίων, ζήτησε από μια συγκρατούμενή της, την οποία υπολόγιζε να ζήσει, να αποστηθήσει ένα μήνυμα για τον πατέρα Σεργέη Μπουλκάκοφ, τον Μητροπολίτη Ευλόγιο και τη μητέρα της. «Είναι τέτοια η παρούσα μου κατάσταση που μπορώ να έχω απόλυτη αποδοχή των βασάνων, εφόσον γνωρίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα για μένα και αν είναι να πεθάνω το βλέπω σαν μια ευλογία άνωθεν». Σε μια κάρτα που της επετράπη να στείλει σε φίλους στο Παρίσι το φθινόπωρο του 1944 έλεγε ότι παρέμεινε δυνατή και υγιής, αλλά είχε γίνει μια εντελώς γριά γυναίκα. Έκανε διάφορες εργασίες στο στρατόπεδο. Για μια περίοδο ήταν μέρος μιας ομάδας γυναικών που έσερναν 12 ώρες το 24ωρο μια βαριά σιδερένια ρόδα σαν οδοστρωτήρα πάνω στους δρόμους και μονοπάτια του στρατοπέδου. Για κάποιο άλλο διάστημα δούλευε σε ένα εργαστήριο πλεκτικής. Τα πόδια της άρχισαν να μην αντέχουν και στα προσκλητήρια την κρατούσε μια συγκρατούμενή της, η Ίνα Γουέμστερ. Όσο η υγεία της χειροτέρευε, δεν την άφηναν πλέον οι φίλοι να δίνει το φαγητό της σε άλλους, όπως συνήθιζε να κάνει ως τότε για να κρατήσει τους άλλους ζωντανούς. Φίλοι που επέζησαν θυμούνται ότι στο στρατόπεδο η μητέρα Μαρία έγραψε δύο ποίηματα τα οποία δεν διασώθηκαν. Διασώθηκε όμως ένα μαντίλι που κέντησε για την Ροζάν Λακρού, το οποίο το έφτιαξε με κλωστή που έκλεψε από το ραφτάδικο. Το είχε κεντήσει σαν μεσαιωνική ταπετσαρία στη Λιμπαγιέ και αναπαριστούσε την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία τον Ιούνιο του 1944. Τέλος κέντησε και μια εικόνα της Παναγίας που κρατάει το βρέφος Ιησού, το οποίο στα χεράκια του έχει ήδη τις πληγές από το Σταυρό. Αυτή την εικόνα την έφτιαξε με κλωστές τις οποίες αγόρασε, ανταλλάσσοντάς τις με το μερίδιο του ψωμιού της. Καθώς πλησίαζε ο κόκκινος στρατός από την Ανατολή, η διοίκηση του στρατοπέδου ελάττωσε τις μερίδες του συσιτίου και αύξησε τον πληθυσμό του κάθε μπλοκ από 800 σε 2.500. Κοιμόντουσαν τρεις σε κάθε κουκέτα, θυμάται ένας επισόν. Μας κατέτρωγαν οι ψήρες και μας αποδεκάτιζε ο τύφος και η δυσεντερία. Τον Μάρτιο του 1945 η υγεία της μητέρας Μαρίας είχε χειροτερέψει πολύ. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθια ανάμεσα στα προσκλητήρια και δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου. Η Ζακλίν Περί θυμάται ότι από το πρόσωπό της μπορούσες να καταλάβεις ότι υπέφερε πολύ. Ήδη έφερε τα σημάδια του θανάτου. Παρ' όλα αυτά η Μαρία δεν παραπονιόταν. Κρατούσε τα μάτια της κλειστά και φαινόταν ότι προσευχόταν συνεχώς. Νομίζω ότι αυτό ήταν για εκείνην ο κήπος της Γεσθημανή. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 1944 δέχτηκε μια ροζ κάρτα που μοίραζαν ελεύθερα σε όποιο κρατούμενο δεν ήθελε να εργαστεί λόγω ηλικίας ή κακής υγείας. Τον Ιανουάριο μάζεψαν όσους είχαν πάρει τέτοιες κάρτες και τους μετέφεραν σε αυτό που ονόμαζαν στρατόπεδο νεότητας, όπου τους έλεγαν οι υπεύθυνοι του στρατοπέδου ότι ο καθένας θα είχε το δικό του κρεβάτι και άφθονο φαγητό. Η Αγία Μαρία μεταφέρθηκε στις 31 Ιανουαρίου. Εκεί λιγόστεψαν ακόμα περισσότερο το φαΐ και αύξησαν τις ώρες που στέκονταν στο προσκλητήριο. Παρόλο που ήταν στη μέση του χειμώνα, τους κατάσκαν τα παλτά, τις κουβέρτες και τις ζακέτες, ακόμη και τα παπούτσια και τις κάλτσες. Πέθαναν τουλάχιστον 50 την ημέρα. Έπειτα απέσυραν και όλες τις φαρμακευτικές προμήθειες. Αυτοί που επέμεναν να είναι ζωντανοί αντιμετώπιζαν τώρα το θάνατο με πυροβολισμό ή τον θάλαμο αερίων, τον οποίο κατασκεύασαν το Μάρτιο του 1945, στον οποίο εκτελούσαν 150 ημερησίους. Είναι εκπληκτικό το ότι η Αγία Μαρία άντεξε 5 εβδομάδες στο στρατόπεδο νεότητας, οπότε τη γύρισαν πίσω στο κυρίως στρατόπεδο στις 3 Μαρτίου.
Παρόλο που είχε ρέψει, ολοψίρες και με μάτια που έσταζαν πίον, όταν επανήλθε άρχισε να σκέφτεται ότι τελικά μπορεί και να επιζούσε και να ερχόταν η μέρα που θα γυρνούσε στο Παρίσι ή που θα επέστρεφε στη Ρωσία. Τον ίδιο μήνα ο διοικητής έλαβε μια διαταγή από τον Χίμλερ να θανατώνεται όποιος δεν μπορεί πλέον να περπατήσει. Παρόλο που ήδη ακολουθούσαν κάτι τέτοιες πρακτικές, τώρα με αφορμή τη διαταγή επιταχύνθηκε ο ρυθμός των εκτελέσεων. Υποβασταζόμενη από την Ίνα Γουέμπστερ και άλλους, η μητέρα Μαρία κατάφερε να στέκεται στα προσκλητήρια, αλλά αυτό γινόταν εξαιρετικά πιο δύσκολο όταν διέταζαν ομάδες κρατουμένων να στέκονται ανά πέντε έτσι ώστε να διαλέγουν αυτούς που θα σκότωναν εκείνη τη μέρα. Η μητέρα Μαρία μερικές φορές κρυβόταν σε ένα μικρό χώρο μεταξύ του ταβανιού και της στέγης, σε περίπτωση που θα επέδραμαν ξαφνικά μέσα στο θάλαμο για να μαζέψουν κι άλλους. Η τελευταία φάση της ζωής της ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου που έτυχε να είναι και Μεγάλη Παρασκευή. Ο κόκκινος στρατός είχε πλησιάσει τόσο πολύ που μπορούσες να ακούσεις τους κανονιοβολισμούς τους. Δεν είναι σίγουρο το τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με μια πηγή, ήταν απλά μια από τους επιλεγμένους για θανάτωση εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με κάποιον άλλον, πήρε τη θέση μιας άλλης κρατούμενης που είχαν διαλέξει. Η φίλη της, η Ζακλίν Περί, αργότερα έγραψε: «Είναι πολύ πιθανόν η μητέρα Μαρία να πήρε τη θέση μιας συντρόφισσας που είχε παραφρονήσει. Ταιριάζει πολύ στη γενναιόδορη ζωή της. Όπως και να έχει το πράγμα, πρόσφερε τον εαυτό της συνειδητά στο ολοκαύτωμα, βοηθώντας έτσι τον καθένα από εμάς να δεχτούμε το σταυρό μας. Ακτινοβολούσε την ειρήνη του Θεού και μας τη μετέδιδε». Παρόλο που χάθηκε στο θάλαμο αερίων, δεν χάθηκε στη μνήμη της Εκκλησίας. Όσοι τη γνώρισαν από αυτούς που επέζησαν, αναλογίζονταν συχνά πυκνά τις ιδέες της, τις εμπνεύσεις της, τις πράξεις αυτής της αδέσποτης μοναχής, που πέρασε τόσα χρόνια της ζωής της βοηθώντας απελπισμένους ανθρώπους. Πολύ σύντομα, αφού του έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, άρχισαν να εμφανίζονται γραπτές μαρτυρίες για εκείνην, άρθρα και βιβλία στα ρώσικα και στα γαλλικά. Το 1982 γυρίστηκε ένα ρώσικο φιλμ «Η μητέρα Μαρία». Υπάρχουν δύο βιογραφίες στα αγγλικά και σιγά σιγά μεταφράζονται και κυκλοφορούν στην αγγλική γλώσσα τα πιο σημαντικά της έργα. Στα ελληνικά ήδη κυκλοφορεί μια βιογραφία της από τον Σεργέη Χάκελ με τίτλο «Μαρία Σκοπτσόβα, μια αδιαχριστών σαλή στους μοντέρνους καιρούς». Λόγω της έντονης και αντιφατικής ζωής της άργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία να την κατατάξει ανάμεσα στους Αγίους της. Παρόλο που είναι προφανές ότι έζησε μια ζωή γεμάτη αρετή και ηρωισμό και κατατάσσεται ανάμεσα στους μάρτυρες του 20ου αιώνα, ο δυναμισμός με τον οποίο εναντιώθηκε σε κάθε μορφή εθνικισμού και αρρωστημένης προσκόλλησης της εκκλησιαστικής ζωής στην παράδοση, ακόμη καταφέρνει να ανεβάζει την καρδιακή πίεση πολλών Ορθοδόξων. Η Αγία Μαρία εξακολουθεί να καταγγέλει κάθε μορφή χριστιανισμού που αναζητά το Χριστό βασικά μέσα σε εκκλησιαστικά κτίσματα. Η Αγία Μαρία έζησε τον χριστιανισμό με έναν τρόπο που δημιούργησε σε πολλούς ευσεβείς κάποια ερωτηματικά, αλλά τόλμησε και κυρίως θυσίασε τη ζωή της ολόκληρη στην αγάπη και στην προσφορά προς τον πλησίον. Η θυσία του αδελφού, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που μας κράτησε στη συντροφιά σήμερα, από τις επόμενες εκπομπές θα δούμε και μερικά από τα θεολογικά κείμενα της Αγίας Μαρίας της Σκοπτσόβα, για να διαπιστώσουμε ότι είχε και λαμπρό θεολογικό μυαλό. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε, φίλοι ακροατές, την εκδρομή που διοργανώνει η Πειραϊκή Εκκλησία στην Αίγινα και τον Άγιο Νεκτάριο τη Δευτέρα 24 Ιουλίου του 2017. Στις 10 η ώρα θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι, στις 10.30 θα φύγουμε από τον Πειραιά με το πλοίο Αγία Μαρίνα Αίγινας. Άφηξη στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας ή στη Σουβάλα στις 12 παρατέταρτο, προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο και τέλεση Ιεράς Παρακλήσεως, προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά, το μεσημέρι φαγητό και ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση από Αγία Μαρίνα στις 5.30. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του σταθμού. Μια ακόμη εκδρομή που σκοπό έχει την πνευματική μας αναζωογόνηση, ειδικά στο νησί του Αγίου Νεκταρίου, την Αίγινα, και την ενίσχυση του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και σήμερα των ομιλημάτων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και στη συνέχεια καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα.
Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.